γονείς μου έλειψες τόσο πολύ. Κι εγώ, κι εμένα, ποιο είναι το σωστό? Πολλοί μαθητές έχουν την ίδια απορία όταν έρχεται η στιγμή να συμφωνήσουν με κάποιον. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας δώσω μία εξήγηση χωρίς να χρησιμοποιήσω ορολογία γραμματικής και να κάνω τα πράγματα πιο περίπλοκα. Αρχικά, και οι δύο φράσεις έχουν την ίδια σημασία. Όπως το αγγλικό likewise ή me too. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε κάτι είναι μέσα από παραδείγματα. Γυρίζεις λοιπόν μία μέρα μετά τη δουλειά και συναντάς στο σπίτι τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και σου λέει: «Αγάπη μου, σήμερα είχα μία πολύ κουραστική μέρα στη δουλειά». Αν και η δική σου μέρα ήταν δύσκολη και κουραστική, τότε θα πεις «κι εγώ». Με αυτόν τον τρόπο συμφωνείς με την πρότασή του ή την πρότασή της. «Κι εγώ είχα μία κουραστική μέρα στη δουλειά». Άλλο παράδειγμα. Σε μία συζήτηση με μία καινούρια παρέα, μπορεί κάποιος να πει: «Α, τις Κυριακές συνήθως κοιμάμαι μέχρι αργά». Τότε, αν θέλεις να συμφωνήσεις, μπορείς να πεις: «Αλήθεια, κι εγώ κοιμάμαι μέχρι αργά τις Κυριακές». Ή αν πηγαίνεις με την αδερφή σου στο κέντρο για ψώνια και σου πει: «Χρειάζομαι έναν δυνατό καφέ». Αν θέλεις κι εσύ ένα καφέ, θα πεις: «Κι εγώ, πάμε να πάρουμε έναν καφέ». Τώρα, τα πράγματα αλλάζουν όταν ακριβώς δίπλα από το ρήμα, στα αριστερά, βρίσκονται δύο λέξεις. Το «μου» ή το «με». Προσοχή! Όχι οπουδήποτε μέσα στην πρόταση. Το «μου» και το «με» πρέπει να είναι ακριβώς πριν το ρήμα. Σε αυτήν την περίπτωση, για να συμφωνήσουμε, χρησιμοποιούμε τη φράση «και εμένα». Για παράδειγμα, όταν ξεκίνησα να μαθαίνω πιάνο, είχα δύο δασκάλες. Την κυρία Κατερίνα, που μου έκανε θεωρία και δικτέ, και την κυρία Γιούλη, που μου έκανε σολφές. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχουμε το ίδιο όνομα, γιατί τότε ήταν πολύ σπάνιο να λένε κάποια Γιούλη. Έτσι, όταν πήγα στο πρώτο μάθημα, μου είπε: «Γεια σου, με λένε Γιούλη και θα κάνουμε μαζί μαθήματα σολφές». Και εγώ είπα: «Αλήθεια, και εμένα». Είδατε, στην πρόταση «με λένε Γιούλη»
Το «με» είναι ακριβώς πριν το ρήμα. Έτσι, η απάντηση είναι «και εμένα». Πάμε να δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα. Μου τηλεφώνησε χτες το βράδυ. «Και εμένα» ή «με προσκάλεσε στο πάρτι της». Αλήθεια, «και εμένα». Με ενδιαφέρει η ψυχολογία. «Και εμένα». Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. «Και εμένα». Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Για κάποιους που με ρώτησαν αν υπάρχουν ακόμη θέσεις στο ταξίδι που οργανώνω με τους μαθητές μου τον Οκτώβριο στα Ιωάννινα, υπάρχουν ακόμη 2. Έτσι, αν θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να μου στείλετε ένα email. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!